Εν τη λογή αυτού η γη θελησιστεί και τα έργη δεν θέλεσαι αν θέσει την αγανάκτηση αυτού. Ούτω θέλετε εκεί προς αυτού. Η θελή ή τη μεσαία έκαναν των ουρανών την πληγή, θέλουσε απαντιστεί από τη γη και υποκάθεται του ουρανού του. Δεν υπάρχει ομοιός σου, Κύριε. Είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει. Δεν υπάρχει ομοιός σου. Είσαι μέγας και μέγα το όνομά σου εν δυνάμει. Πρέπει να γνωρίσουμε το Θεό ποιος είναι και να μην παίζουμε με το Θεό, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει ομοιός σου. Στον Ισαΐα λέει, τι ομοίωμα θα προσαρμόσουμε σε σένα, με τι θα σε κάνουμε όμοιο, πώς μπορούμε να σε παρομοιάσουμε? Δεν υπάρχει όμοιος με τον Θεό. Το όνομά του είναι μέγα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αληθινό, με ένα ζωντανό Θεό. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα εικόνισμα. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τύπο, με μια θρησκεία. Έχουμε να κάνουμε με ένα αληθινό Θεό, ο οποίος ζητάει αληθινούς προσκυνητές και αληθινούς μαθητές. Οι αληθινοί προσκυνητές, είπε ο Κύριός μας τη Σαμαρίτιδα, είναι εκείνοι οι οποίοι προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και τέτοιους θέλει ο Θεός αυτούς που τον προσκυνάνε. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Τι ούτου ζητεί ο Θεός τους προσκυνούντες αυτόν? Υπάρχουν λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές, αλλά υπάρχουν και οι αληθινοί μαθητές. Εάν συσμείνετε εις τον λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και εκείνοι που μένουν στο λόγο του Χριστού, συγγενή διαθήκη, αυτοί είναι οι αληθινοί μαθητές. Από εκεί και πέρα είναι οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι κάνουν, τι τους γίνεται και γιατί το κάνουν αυτό που κάνουν. Πού πας, τι θέλεις, τι ζητάς? Εκείνοι οι οποίοι πάνε διότι είναι το επάγγελμά τους, το καταλαβαίνω, πάνε να κάνουν το επάγγελμά τους. Αλλά εκείνοι οι οποίοι ζητάνε να σωθούν, πού πάνε για να σωθούν? Τι κάνουν για να σωθούν? Πώς βαδίζουν για να σωθούν? Εάν δεν γνωρίσεις τον αληθινό Θεό, εάν δεν κάνεις εκείνο που λέει ο αληθινός Θεός, ο οποίος δεν υπάρχει ομοιός του λέει και το όνομά σου λέει είναι εν δυνάμει, τι δεν ήθελε σε φοβήστε βασιλεύ των εθνών? Διότι σε ανήκει τούτο, ο φόβος δηλαδή, ανήκει στο Θεό. Διότι μεταξύ πάντων των σοβόλων εθνών και εν πάση της βασιλείας αυτών δεν υπάρχει ομοιός. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβάλουμε το Θεό με κανέναν και με τίποτα. Δεν με επιστήμες, ούτε με σοφούς, ούτε με καθηγητάς, ούτε με τίποτα, τίποτα. Παρά πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Θεό. Να ξεχωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Χριστό με τον Απόστολο Πέτρο. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν εξαιρετικός, μαθητής, καλός, με απάρνηση, με αγιασμό, αλλά δεν ήταν Χριστός. Και γι' αυτό ο ίδιος είπε, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ημί το όνομα του Χριστού. Μα ο Πέτρος που έβανε τα χέρια του στο νεκρό και ανασυνότανε, ο Πέτρος που με τη σκιά του σηκωνόντουσαν οι ασθενείς, ναι, δεν έχει καμία σημασία εάν αυτά έκανε ο Απόστολος Πέτρος, διότι αυτά είναι χαρίσματα που του έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι Υιός του Θεού, είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο Πέτρος είναι υιοθετημένος Υιός, όπως και εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε κατά υιοθεσία Υιοι. Αλλά ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού, ο χαρακτήρ της υποστάσεώς του, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα αποτελούν τον Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν σύγκριση καμία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Ο Θεός λοιπόν πρέπει να ξεχωριστεί στη ζωή μας. Και θα ξεχωρίσουμε από τα πρόσωπα, από τα υλικά πράγματα, οσοδήποτε πολυτελέστατα κι αν είναι, δεν θα μας εντυπωσιάζει τίποτα. Θα μας εντυπωσιάζει ο Θεός, ο οποίος είναι Πνεύμα. Δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ, αλλά είναι παντάπαση κτηνόδησιε και άφρονες οι άνθρωποι. Η δασκαλία ματαιοτήτων είναι το ξύλο. Αργύριον και χειμένες πλάκας εφέρθη από θασίς, χρυσίον από ουφάς, έργον τεχνίτου και χειρών χρυσοχώου. Και ανούν και πορφυρούν είναι το ένδυμα αυτών, έργον σοφών πάντα ταύτα. Οι σοφοί παίρνουν και φτιάχνουν ξύλο.
σκύλο. Το ζωγραφίζουνε. Βάλουνε χρυσάφι, βάλουνε ασήμι, βάλουνε τζάμια, βάλουνε τα πάντα. Και κάνουνε έργο χειρών ανθρώπων. Ο οποίος μπορεί να είναι και σοφός. Ένας σοφός ζωγράφος ή ένας σοφός τεχνίτης. Αλλά ο Θεός είναι πνεύμα. Το να φτιάξεις τον παππού μου με μπογιές και με χρυσάφι και να το στολίσεις, δεν πειράζει. Αλλά το να φτιάξεις το Θεό όμως με χρυσάφι και ασήμια και μπογιές, πειράζει. Γιατί είναι γραμμένο. Δεν θα ποιήσεις είδωλο ούτε παντός ομοίωμα όσα είναι στον ουρανό άνω στη γη ή υπό κάτω τη γη. Δεν θα ποιήσεις, λέγε. Δεν θα λατρέψεις αυτά. Μη δε θα προτιμήσεις αυτά. Και έρχεται λοιπόν εδώ να τους αποκαλύψει ότι ξύλο είναι αυτά τα πράγματα, αργύριο είναι, σε πλάκες, χρυσάφι, το οποίο φέρανε από κάποια χώρα που είχε χρυσάφι, είναι έργο τεχνίτου, έργο χρυσοχώρου. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζών και βασιλεύς αιώνιος, δόξα στο Θεό, αληθινός, ζωντανός. Αυτό το ξύλο, ας πούμε, οσοδήποτε καλό ζωγραφισμένο να είναι, είναι άψυχο. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τα άψυχα. Μα είναι, κάνει θαύματα. Σκεφτείτε που φτάνουν οι άνθρωποι να λένε ότι ένα ξύλινο πράγμα, το οποίο είναι ζωγραφιά, ότι κάνει θαύματα. Το άψυχο. Και εδώ λέει, ο Θεός είναι Θεός αληθινός, είναι Θεός ζωντανός. Έτσι λέει, Θεός ζών, έτσι λέει. Και βασιλεύς αιώνιος. Και έρχεται ο άλλος τώρα να σου πει ότι αυτό κάνει θαύμα. Και τρεχάτε να το βρείτε στο τάδε μέρος να δείτε ποιο, το άψυχο. Αυτό δεν είναι ζωντανό αυτό. Και είναι ξύλο το οποίο είναι νεκρό. Θαύματα κάνει ο Θεός. Και κάνουν οι πιστοί όταν μεταχειρίζονται το όνομα του Ιησού Χριστού και προσεύχονται και γίνονται θαύματα. Αυτό το πιστεύω. Και θαύματα τι, θεραπείες. Να θεραπεύεται ο ασθενής. Ο παραλυτικός, αυτός που έχει έλκος, αυτός που έχει μια ασθένεια, να θεραπεύεται. Αυτό είναι το θαύμα το πραγματικό. Ο Θεός λοιπόν είναι αληθινός, είναι ζωντανός και έρχονται οι άνθρωποι και τον κάνουν νεκρό. Το πιστεύεις αυτό σου λέει. Λέω όχι. Μια Ρωσίδα κυρία με είδε πολύ θρησκευόμενο και ήμουν και νέος τότε. Λεωνίδα παιδί μου, θα σου φέρω να προσκυνήσεις κάτι. Λέω. Φέρετε. Και μου έφερε ένα μουσαμά τυλιγμένο. Τον είχε λέει από τη Ρωσία. Τον είχε ευλογήσει ο Ρασπούτιν. Το είχε ευλογήσει. Και λέει παιδί μου, δεν το κάνω αυτό σε όλους, επειδή όμως σε βλέπω εσύ ότι είσαι Θεός εμείς. Και μου ξετυλίγει το μουσαμά. Έλα μου λέει να προσκυνήσει. Ποιο της λέω. Λέει, αυτό είναι θαυματουργό. Ποιο, αυτό είναι μουσαμάστης, λέω. Μην λες παιδί μου έτσι, είναι μουσαμάστης, λέω κυρία Ρούση, έτσι λέγα. Είναι μουσαμάς, αφού τον έχει λιγμένο, να κοίτα πίσω Ισπανί. Μην λες παιδί μου έτσι αμαρτάνεις. Μα κυρία, είναι μουσαμάς αυτό. Μα κοίτα παιδί μου, έχει ζωγραφισμένο εδώ. Η ζωγραφιά δεν αλλάζει το μουσαμά, ο μουσαμάς είναι μουσαμάς. Ή τον έχει ευλογήσει ο Ρασπούτιν. Δεν ευλογέται ο μουσαμάς. Η καρδιά του ανθρώπου ευλογέται. Η ψυχή του ανθρώπου ευλογέται. Ευθύμωσε, μη θυμώνετε την λόγω. Μην κάνετε έτσι. Δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε ένα μουσαμά. Θεός είναι ζωντανός, είναι αληθινός. Θα προσκυνήσω εγώ ένα μουσαμά και τον είχες εσύ στο βάθος του μπαούλου σου και είναι ζωγραφισμένος και μου το φέρνεις για θαυματουργό. Μη γέννητο. Δεν είναι διαβασμένος. Δεν διαβάζεται ο μουσαμάς. Δεν διαβάζεται το ξύλο. Δεν αγιάζεται το ξύλο. Αγιάζεται η ψυχή του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Πώς το λέει να το προσκυνήσεις. Ποτέ, μη γέννητο λέω να προσκυνήσω εγώ είδωλο. Είδωλα, ούτε όχι. Δεν προσκυνάω, αλλά δεν μπαίνω μέσα σε ναό είδωλο. Δεν μπαίνω. Γιατί. Δεν έχω καμία δουλειά με τα είδωλα που τα καταργεί ο Θεός. Θα αφήσω τον αληθινό Θεό που είναι στο σπίτι μου και θα πάω να βρω τα είδωλα, τα άψυχα. Τα οποία μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά και δεν ακούνε, πόδια και δεν περπατάνε, χέρια και δεν κουνάνε. Τι να κάνουμε. Εδώ βλέπετε πώς μιλάει. Ο Θεός είναι αληθινός.
Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός είναι βασιλεύς αιώνιος. Εν διοργή αυτού η γη θέλει συστή. Εδώ όλη η γη θα συστή όταν οργιστεί ο Θεός. Και έρχεται ο άλλος τώρα να σου πει: καλά ο Θεός, τον ξέρουμε. Τον ξέρουμε το Θεό. Το Θεό τον ξέρουμε. Αλλά τώρα έχουμε τούτο εδώ. Όχι αγαπητέ μου, τι λες. Το Θεό έχουμε παντού και πάντοτε. Προχθές άκουγα ένα κήρυγμα και λυπήθηκα πάρα πολύ για αυτόν που κήρυγε. Ο Άγιος Τάδε λέει, που είναι προστάτης της Μυτιλήνης, ήθελε να προστατεύσει και όλη την Ελλάδα. Προστάτης και της Μυτιλήνης και όλης της Ελλάδας είναι ο Χριστός. Αυτός είναι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και αυτός προστατεύει και τη Μυτιλήνη και την Κέρκυρα και αυτά. Δεν μπορεί να έχουμε στην Κέρκυρα άλλον, στη Μυτιλήνη άλλον, στην Πάτρα άλλον. Να το κάνουμε δηλαδή σαν τους 12 θεούς. Δεν μπορούμε να πούμε στη θάλασσα είναι εκείνος και στην ξηρά εκείνος. Ο Θεός είναι παντού, εν πάση είναι ο Θεός. Πανταχού παρόν. Εκείνος είναι ο οποίος αναλαμβάνει την προστασία των ανθρώπων γενικώς και των παιδιών του και όλων της γης. Πάσα σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου τελείωσε. Και δεν πρέπει να παίζουμε με το Θεό. Πρέπει να σταθούμε εκεί, στην αλήθεια. Πάντοτε. Διότι λέει η διορία αυτή σχέτη η γη. Τα έθνη δεν θέλουν να αντέξει στην αγανάκτηση αυτό. Αν έρθει ο Θεός και αγανακτήσει, δεν θα αντέξουν. Τα έθνη λέει, οι άνθρωποι θα τρέμουν σαν τα φύλλα του δέντρου. Έτσι λέει. Τα έθνη όλα θα τρομάξουν όταν έρθει ο Θεός. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, έχω ένα αυτό και είμαστε μια φορά στο πανεπιστήμιο φοιτητές εδώ στην Ακαδημία. Καθόμαστε στο παγκάκι και είχε ένα καλόγυρος και είχε εικονισματάκια. Πάρτε λέει να σας φυλάξει. Και του λέω, άκουσε εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα, εάν σου πέσει, δεν θα μπορείτε να το βρεις. Εάν σου πέσει στο δρόμο από την τσέπη αυτό, δεν μπορείτε να σου έρθει από πίσω και να σου πει, πάρε με πίσω, θα το χάσεις, του λέω. Αν λοιπόν από τα χέρια σου άμα σου πέσει το χάνεις, πώς μπορεί να σε προστατέψεις εσένα. Είσαι άθεος, μου λέει. Εγώ σου λέω το εξής, του λέω. Ότι εσύ είσαι άθεος και εγώ έχω το Θεό. Εσύ έχεις αυτό και εγώ έχω το Θεό. Δεν είμαι εγώ άθεος, εσύ είσαι άθεος. Και το κάνεις αυτό το πράγμα όχι γιατί αγαπάς το Θεό, αλλά διότι κερδίζεις από αυτό. Το παίρνεις μια δραχμή και μας το πουλάς ένα τάλιρο. Αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια. Δεν το κάνεις γιατί θα μας σώσει εμάς αυτό, αλλά το κάνεις γιατί θέλεις να κερδίσεις. Μάθε λοιπόν ότι εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο, δεν είμαι άθεος. Αλλά δεν πιστεύω σε τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι αληθινός και ζωντανός. Και μπροστά του λέει τα έθνη θα τρέμουνε. Ούτω θέλετε οι ποιοι λοιπόν προς αυτούς. Οι θεοί, οι την εδέκαμον τον ουρανό και τη γη. Ένας Θεός έκανε τον ουρανό και τη γη. Θέλουν αφανιστεί από τη γη και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Κάθε ώρα που όλα αυτά θα αφανιστούν και μαζί οι προστινούντες αυτά. Διαβάστε από το 12 έως το 17. Αυτός επίλυσε την γη για τις δυνάμεις αυτού, εστερέασε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέσεια. Όταν εκπέμπει την φωνή αυτού, συνίσταται πλήρως υγάτων εν ουρανής και ανάγκηνε φέλας από τον άκρο της γης. Κάνει μια στραβά διαδοχή και εξάγει άνοιγον από τον θησαυρό αυτού. Πας άνθρωπος ευωάμπη υπό της γνώσης αυτού. Ας χωνευτείς να τη σκύνει υπό των κρυπτών, διότι ξέρωση είναι το χωνευτό αυτού και πνοή δεν υπάρχει εν αυτό. Μα θεώτης τάρτα έργων πλάνας. Εν το καιρό της ενσυσκέντρωσης αυτών θέλουσε απολεστεί. Η μερή του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά, διότι αυτός είναι ο κλάσας τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η λάβδος της κληρονομίας αυτού, Κύριος των δυνάμεων το όνομα. Αυτός ο Θεός επίησε τη γη για τις δυνάμεις αυτού. Εστενέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού. Η δύναμη, η σοφία. Εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Η δύναμη, η σοφία, η σύνεση του Θεού. Προσπαθεί να μας δώσει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός. Και τι είναι ο Θεός, Προσπαθεί να μας δώσει να το καταλάβουμε. Διότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το Θεό. Έχουν μια άγνοια του προσώπου του Θεού. Και ασχολούνται με θρησκευτικά πράγματα τα οποία είναι διάφορα. Μέχρι πανηγύρια κάνουν και πάνε και διάφορα στολίδια θρησκευτικά και διάφορα εμπορεύματα θρησκευτικά και νομίζουν ότι κάτι κάνουν.
Όχι αγαπητέ μου, πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό, τον αληθινό, αυτόν ο οποίος έχει τη δύναμη, τη σοφία και τη σύνεση. Όταν εκτέμπει τη φωνή αυτού, συνίσταται πλήθος υδάτων εν της ουρανής και ανάγει νεφέρας από τον άκρο της γης. Κάνει αστραπάζια βροχή, εξάγει άνεμο από τον θησαυρόν αυτού. Και εδώ στο σημείο αυτό θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Γίνεται νεφέλες, αστραπές, μαζεύονται σύννεφα, γίνεται κεραυνή. Τώρα, λέει ο άλλος ότι αυτά είναι φυσικά φαινόμενα. Τα μάθαμε εμείς οι αστρονόμοι, οι γεωφυσικοί, ξέρω εγώ, οι φυσικομαθηματικοί, ξέρουμε πώς λειτουργούν κτλ. Και στο σημείο αυτό λένε, μα ο Θεός είπε να γίνουν τώρα αστραπές οι βροχές ή κράτησε τη βροχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Μα δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Βέβαια. Και αυτά τα φώτα εδώ ανάβουν όταν τα θέλουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Μα δεν ανάβουν άμα κάνεις έτσι το κουμπί. Ναι, εμείς τα έχουμε φτιάξει με νόμους, όταν πατάμε τα κουμπιά να ανάβουν. Όταν λοιπόν θέλουμε, πατάμε το κουμπί και ανάβει. Οι φυσικοί νόμοι ενεργούν εδώ πέρα, τα σύρματα που ενώσαμε, τα έχουμε ήδη ενωμένα. Τους φυσικούς νόμους τους έχει κάνει ο Θεός. Αλλά όποτε θέλει ο Θεός πατάει το κουμπί. Το καταλάβατε? Εμείς άμα θέλουμε πατάμε το κουμπί και ανάβουν τα φώτα. Και άμα θέλουμε πατάμε το κουμπί και σβήνουν τα φώτα. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Αν θέλει κρατάει τη βροχή. Μα είναι φυσικό, ξέρω εγώ, έρχεται άνεμο. Τον άνεμο τον διατάζει ο Θεός και πάει όπου θέλει. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η αληθινή, ας πούμε, θεωρία του πράγματος. Που το βλέπεις πράγματι από την πραγματική του πλευρά. Όχι σαν το μερμηγκάκι που μπορεί να πάει να εξηγήσει πώς λιώνουν τόσα μερμήγκια. Και πάνε οι επιστήμονες των μερμηγκιών και εξετάζουν να δουν πώς ήρθε ένα παπούτσι, ας πούμε, και πλάκωσε 1000 μερμήγκια και τα πάτσι. Τι έγινε? Και εξετάζουν να δουν γύρω-γύρω τι έγινε. Κοιτάνε ψηλά, ας υποθέσουμε. Τι να βρει τώρα? Ότι κάποιος τσαγκάρης μας έφτιαξε μια σκληρή σόλα και την έβαλε κάτω, πού να τα βρει αυτά? Πού να τα βρει? Και ότι με ένα πάτημα σκοτώνονται 1000. Το καταλαβαίνετε? Έτσι πάνε και οι άνθρωποι. Βρήκαμε τον νόμο πώς γίνεται η βροχή. Εντάξει, αλλά πάνω από τους νόμους αυτούς είναι εκείνος ο οποίος πατάει ένα κουμπί και λειτουργεί ο νόμος. Και άμα θέλει τον κρατάει τον νόμο και δεν λειτουργεί. Άμα θέλει κάνει και βρέχει, άμα θέλει κάνει και δεν βρέχει. Με τους φυσικούς νόμους. Όχι με αφύσικους. Γι' αυτό μιλάει και στον Ιώβ και σε όλα αυτά, λέει ότι ο Κύριος τα ρυθμίζει όλα. Έχετε υπόψη σας ότι στη γη επάνω υπάρχει το σύστημα της λειτουργίας των υδάτων, ε? Αν παραδείγματος χάρη εδώ όλα τα νερά μαζευόντουσαν και δεν υπήρχαν τα βουνά και δεν υπήρχαν οι ωκεανοί, θα ήταν 2050 μέτρα πάνω από το κεφάλι μας το νερό. Σε όλη τη γη. Είναι τόσα πολλά τα νερά. Τώρα αλλιώναν οι πάγοι από τους πόλους και πέφτανε όλα τα νερά, όλη η γη μπορεί να πνιγεί. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πνιγούν. Είναι πολλά τα νερά. Τα 3/4 της γης είναι θάλασσα. Δεν είναι ξηρά. Ξέρετε αυτό? Περισσότερο μέρος είναι θάλασσα. Και λιγότερο είναι ξηρά. Τι κάνει όμως ο Θεός? Όσα νερά περισσεύουν τα παγώνει στους πόλους. Όσα πάλι είναι πάρα πολλά τα ανεβάζει ψηλά με τα νέφια. Εάν πάλι θέλει να ποτιστούν διότι δεν υπάρχουν στη γη νερά, τα κατεβάζει από τα νέφια και πέφτουνε. Μετά όταν γίνουν πολλά πάλι κάνει τον νόμο και ανεβαίνουν ψηλά. Όταν πολλά πολλά τα νερά τα παγώνει εκεί, είναι παγωμένα. Όταν θέλει τα λιώνει και φεύγουν κάτω. Υπάρχει μια ισορροπία η οποία είναι τρομερή, δηλαδή για αυτούς που την έχουν μελετήσει και διαβάζουν. Αυτά τα πράγματα είναι τρομερή αυτή η ισορροπία. Ποιος την έχει κάνει όμως? Ο Θεός. Είναι νόμοι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Είδε μία, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει. Εάν ο Θεός δεν είχε φτιάξει το φράγμα που έχει εκεί πέρα, μπορούσαμε να ζήσουμε με την ηλιακή ακτινοβολία? Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Ποιος μπορεί να ζήσει αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα και από πάνω να υπάρχει η άλλη σφαίρα και τα περιβλήματα στη γη? Δεν μπορούσε κανένας να ζήσει με το ηλιακό, ας πούμε, με την ηλιακή ακτινοβολία. Όλοι θα ήμασταν χαμένοι. Υπάρχει η κοσμική ακτινοβολία. Θα ήμασταν όλοι από κοσμική ακτινοβολία. Αλλά εμποδίζονται από την ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται γύρω από τη γη. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε αυτή την κατοικία για να ζήσουμε, να τον γνωρίσουμε.
να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, να απαλλαγούμε από την ενοχή της αμαρτίας, και γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για να μας απαλλάξει από την ενοχή, το αίσθημα της ενοχής, αυτό που έχουμε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όταν ο άνθρωπος ή γίνει αμαρτωλός, θέλει να γίνει αμαρτωλότερος. Λέει, τώρα με πήρε ότι με πήρε το ποτάμι. Έρχεται όμως ο Χριστός και το σταματάει. Λέει, όχι, υπάρχει σωτηρία για σένα. Μετανόησε, σταμάτα. Ναι, αλλά εγώ έχω εγκληματίσει. Μα εγώ έχω σκοτώσει. Εγώ έχω κάνει αμαρτήματα πολλά. Δεν πειράζει, σταμάτα, σε συγχωρώ. Σε συγχωράει, σου αφαιρεί την αμαρτία πραγματικά αυτό το βάρος και από εκεί και πέρα σου δίνει την αναγέννηση να ζήσεις μια νέα ζωή. Και σου δίνει δύναμη, χάρη, ευλογία, πνευμάγιο για να μπορέσει να σε κάνει όμοιο με τον Χριστό. Στην αγάπη, στη χαρά, στην ειρήνη. Να μην είσαι απατεώνας, ψεύτης, υποκριτής, εγκληματίας. Όλοι οι άνθρωποι είναι εγκληματία, άμα τους αφήσεις σκοτώνουν. Αλλά είναι η αστυνομία και τους εμποδίζει. Η δε μία, άμα υπήρχε μέσα εδώ αναρχία, θα γινόταν χιλιάδες φόνοι την ημέρα. Ο φόβος τους κρατάει. Αλλά δεν έχει σημασία αν γίνονται δεν γίνονται, σημασία τι έχει αισθάνεται ο άλλος μέσα του. Άμα θέλει να σκοτώσει και δεν μπορεί, είναι ήδη φωνές. Ο Θεός όμως θέλει να τον κάνει όμοιο με τον Χριστό. Τόση αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροτιμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Έτσι θέλει να μας κάνει. Και έρχεται εδώ λέει, πας άνθρωπος εμοράνθη υπό της γνώσεως αυτού. Πας χωνευτής κατ' ισχύνθη υπό των γλυπτών αυτού. Διότι ψεύδος είναι το χωνευτόν αυτού. Πνοή δεν υπάρχει ένα αυτό. Μην μου πείτε ότι έχει πνοή. Ένας μόνο θα έρθει να δώσει πνοή στην εικόνα του. Ο αντίχριστος. Ο αντίχριστος θα δώσει πνοή στην εικόνα του. Αλλά πώς. Με σημεία και τέρατα ψεύδους λέει. Για να απατήσει τους ανθρώπους. Αυτός θα το κάνει στο τέλος. Και οι άνθρωποι έχουν ροπή. Όπου ακούνε ότι μια εικόνα δακρύζει, μια εικόνα αναπνέει, μια εικόνα κάνει τούτο, μια εικόνα κοιτάει όπου πας και κάτι τέτοιο τις επηρεάζουν. Όχι, αγαπητέ μου, πώς θα με επηρεάσει ένα άψυχο πράγμα. Εγώ πιστεύω σε ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι αληθινός, ο οποίος είναι ζωντανός, ο οποίος έχει δύναμη, σοφία και σύνεση. Και δια της σοφίας και της δυνάμεως και συνέσεως αυτού έγιναν όλα αυτά. Ο οποίος θα παρουσιαστεί στη γη και στα έθνη και θα τρέμουνε λέει τα έθνη. Πιστεύω σε ένα άψυχο πράγμα και λέει ματαιότιστα αυτά, έργων πλάνης. Αυτή η πλάνη είναι ο χειρότερος γκρεμός, Εάν ο διάβολος δεν μπορέσει να στηρίξει την αμαρτία, θα στηρίξει την πλάνη. Η πλάνη, η αμαρτία είναι βέβαια βούρκος. Η πλάνη είναι γκρεμός. Έχετε υπόψη σας ότι από την πλάνη είναι δύσκολο να φύγει ο άνθρωπος. Από την αμαρτία σκόνεται και κλαίει. Από την πλάνη επιμένει και πεισμώνει. Αυτό όχι, αυτό είναι. Έχω δίκιο. Σου λέει ότι έχει και δίκιο. Και προσπαθεί να σου το αποδείξει. Του φέρνει το εδάφιο όπως είναι γραμμένο και αυτός προσπαθεί με επιχειρήματα ανθρώπινα, τα οποία ούτε καν έχουν σχέση με το Ευαγγέλιο, να σου αποδείξει ότι ο Θεός δεν έχει δίκιο. Γιατί ουσιαστικός αυτό κοιτάει να σου αποδείξει. Ότι ο Θεός δεν έχει δίκιο και ότι έχει αυτό. Και πόσες φορές μπλεχτήκαμε με τέτοιους ανθρώπους και προσπαθεί με σοφιστίες. Αγαπητέ μου, εμείς δεν προστινάμε το αυτό, προστινάμε το εικονιζόμενο πρόσωπο. Λέω τώρα λόγια μου λες. Τι θες να κάνεις στροφή έτσι, να πας πίσω. Αφού σου λέει μην πιήσεις καθόλου, τελείως. Ή προστινάς, δεν προστινάς, τι πιείς το Θεό εσύ και τον κάνεις είδωλο. Τι πιείς εσύ τον Χριστό και τον κάνεις είδωλο. Με λόγια, με σοφιστίες, πολλά λένε, οι χιλιαστές, συνέχεια, σοφιστίες λένε. Άμα τους ακούσετε, φρύνται κανείς από τις σοφιστίες που λένε. Ανόητες, τελείως, ούτε ξέρουν τι λένε. Τους φέρνεις παραδείγματος χάρη και λες, έλα εδώ παιδί μου να σου πω. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Καλά που του φέρνεις και του λες ότι είναι φύση και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή ζώσα. Και του λες τι ενεφύσισε, λέει οξυγόνο. Μα οξυγόνο υπήρχε, δεν ήταν να είναι αφυσίξει ο Θεός οξυγόνο. Αφού υπήρχε στη φύση, δεν είναι. Είχε ήδη κάνει το οξυγόνο, είχε κάνει τα ζώα. Τότε άμα ήταν οξυγόνο, γιατί δεν φύσαγε και στο βόηδι. Δεν ήθελε και αυτό οξυγόνο. Ο βόηδι έχει τόσους μνήμονες. Αν ο άνθρωπος έχει τόσους δάμα, το βόηδι έχει τόσους. Ή ο ρινόκυρος ή ο ελέφαντας. Σε αυτούς έπρεπε να φυσάει συνέχεια. Δεν είναι το οξυγόνο. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τι εφύσισε λοιπόν. Πνεύμα εφύσισε. Του λες λοιπόν το εξής.
ότι στην Αποκάλυψη λέει κάτω από, από το θυσιαστήριο είναι οι ψυχές των εσφαγμένων, οι οποίες φωνάζουν. Έως πότε, Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντο επί της γης? Και εδόθησαν σε αυτούς στο Λέλευκε και ερέθη προς αυτούς να περιμένουν, διότι θα έρθουν οι αδελφοί τους οι οποίοι θα σφαγούν όπως και αυτοί. Τι είναι αυτές οι ψυχές? Λέει, το δικαίωμα της ζωής. Ή να γελάσεις ή να τον κλάψεις, το ίδιο είναι. Ποιο δικαίωμα της ζωής? Αυτό είναι, λέει, το δικαίωμα της ζωής. Ψυχή, αυτό εννοεί εκεί. Το δικαίωμα της ζωής. Και φοράει στο λιλευκή το δικαίωμα της ζωής. Και φωνάζει, ως πότε Δέσποτα Άγιε και Αληθινέ. Εδώ λέει, οι ψυχές των εσφαγμένων. Παραπεί ότι είχαν σώματα τα οποία σφαγήκαν και οι ψυχές βρίσκονται εκεί. Κι όμως αυτός με τα επιχειρήματα και τις σοφιστίες προσπαθεί να σου αποδείξει αντίθετα από το λόγο του Θεού. Τι να κάνουμε, να κουβεντιάζουμε τώρα στον αέρα? Όταν ένας άνθρωπος θέλει να πάει στον κρεμό, τι θα του κάνεις? Δύο πράγματα είπε ο Κύριος να προσέξουμε τις τελευταίες ημέρες. Όταν του είπανε, Κύριε, πότε θέλεις η γεννητά αυτά και ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνας, βλέπετε, μη πλανηθείτε. Πρώτη δουλειά. Βλέπετε, μη πλανηθείτε. Και το δεύτερο, επειδή θα πληθυνθεί η αμαρτία, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί. Τα δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτά. Πρώτον, να μην πλανηθούμε. Και το δεύτερο, να μην χάσουμε την αγάπη μας. Διότι ο διάβολος προσπαθεί με διάφορα μέσα, λόγω του ότι μπαίνει η αμαρτία, να σου χάσει την αγάπη σου. Και η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί τις τελευταίες ημέρες. Αλλά εκείνο που τους είπε πρώτο, βλέπετε μην πλανηθείτε. Εκείνο που φοβόμουν πάντοτε και συγχαινόμουν, η πλάνη. Τίποτα δεν χαρίζω καθόλου σε αυτό. Ή χιλιαστής είναι, ή ορθόδοξος είναι, καθολικός. Όταν εσείς πώς κοινωνάτε, έρχεται ο καθολικός να σου πει πώς κοινωνάς. Άκου τώρα, ένας καθολικός να σου πει πώς κοινωνάς. Πώς κοινωνάτε, πώς κοινωνάμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Πώς δηλαδή, έχετε παπά, πώς δεν είμαι, εγώ παπά δεν είμαι, τι είμαι. Πού ταράσεις, από μέσα τα φορά, μέσα από το πουκάμισο. Στην ψυχή, τα λευκά, η μάτια της ψυχής είναι ταράς. Αλλά δεν μου λες, σε παρακαλώ, έλα εδώ, ρωτάς, τολμάς εσύ να ρωτήσεις. Αν ρώταγε κανένας άλλος, ναι. Εσύ που για να κοινωνήσεις παίρνεις ένα χάπι και παίρνεις μια όστια σαν αυτή που δίνουμε εμείς για τον πονοκέφαλο και παίρνεις μια όστια εκεί που είναι μέσα ψωμάκι και αυτά, ξέρω εγώ, τι βάλουνε και του δίνει να το καταπιεί με νερό. Εσύ το λες αυτό? Ας το πει κανένας άλλος τουλάχιστον. Εσύ είσαι από την αλήθεια όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Τόσο μακριά είσαι. Αλλά για να μάθεις πως κοινωνάνε, πρώτα-πρώτα ο Κύριος έδωσε τον άφη. Έλαβε τον άφη, έκοψε και ευχαριστή σας, είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και αφού εδείπνησαν, το υπερημών κλώμενο. Αφού εδείπνησαν, έλαβε το ποτήρι και είπε, διαμοιράσατε εις αυτούς. Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Έτσι κοινωνάμε εμείς. Εσύ πώς κοινωνάς? Με χαπάκι. Τότε τι μιλάς? Μιλάει όμως και αυτός. Μα οι πατέρες, οι μόνοι, ας πατέρες. Εγώ δεν θέλω πατεράδες, εγώ θέλω τον Χριστό. Μου δίνεις τον Χριστό. Εμένα πατέρας και αδελφός και σωτήρας είναι ο Χριστός. Αν έχουν 40 πατεράδες οι μεν και 50 πατεράδες οι Προτεστάντες και 50 πατεράδες οι Καθολικοί, δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με νοιάζει τι είναι ο Χριστός. Ο οποίος είναι ο σωτήρας μου, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τα άλλα δεν με νοιάζουν. Και ευτυχώς που ο Χριστός μας άφησε τη Γενή Διαθήκη. Δεν μπορώ να ξεφύγουμε καθόλου. Και όποιος θέλει να ξεφύγει, πρέπει να ξεφύγει από το παράθυρο. Εκείνος λέει που πηγαίνει όχι από την πόρτα, αλλά από αλαχόθεν, αλλά πηγαίνει αλαχόθεν, αυτός είναι κλέφτης και ληστής. Αφού ανεβαίνεις από τη μάντρα, είσαι σωστός. Ένας που δεν πάει να ανοίξει την πόρτα, τον βλέπουμε ότι πηδάει από τη μάντρα. Πάνε πει δεν έχει κλείδι, πάνε πει δεν είναι ο ιδιοκτήτης, τόσο είναι ο ιδιοκτήτης και έχασε το κλείδι. Μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει. Αν βλέπουμε λοιπόν και πηδάει από τη μάντρα, είναι άλλο, δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης έχει κλείδι και ανοίγει. Και ο Χριστός, ο οποίος είναι ο αληθινός, λέει από την πόρτα θα μπείτε. Θα πάτε από τη μάντρα, δεν θα πηδήξετε, είσαστε κλέφτης τότε. Εγώ είμαι η θύρα. Διεμού εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και θέλει εξέλθει και θέλει ευρύβος και. Δεν μπορεί να πας από άλλη, από άλλο μέρος. Θα πας από την πόρτα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ και λέει ματαιότιστα αυτά έργων πλάνες. Εν το καιρό της επισκέψεως αυτών θέλουν σε απολεστεί. Θα έρθει η ώρα που θα επισκεφτεί ο Θεός και θα απολεστούν. Οι μερίς του Ιακώβ δεν είναι ως αυτά.
Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν σχέση με αυτά, έτσι είναι. Διότι αυτός είναι ο πλάσας τα πάντα. Και ο Ισραήλ είναι η ράβδος της κληρονομίας αυτού. Ο Κύριος των δυνάμεων, το όνομα αυτού. Δόξα στο Θεό. Επομένως, εμείς πιστεύουμε σε εκείνον που το όνομά του είναι Κύριος των δυνάμεων. Σε εκείνον πιστεύουμε και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία φτιάνουν τα έθνη και τα οποία είναι είδωλα, τα οποία στηρίζονται τελείως στην άγνοια, στη συμφεροντολογία και στην ειδωλολατρία. Διαβάστε από το 17 έως το τέλος. Σύναξον εις την περιουσία σου, σύ κατοικούσε εν οχυρώματι. Διότι ούτω λέγει Κύριος, εγώ θέλω εξαντονίσει τους κατοίκους εσείς τάφους εις χωρά και θέλω να χωρίσει αυτούς ως ένα έβρασι. Που λέει σε με δια την βράση, η πληγή μου είναι οδυνηρά, αλλά εγώ είπα, το όντι τούτο είναι πόνος μου και πρέπει να υποφέρω αυτόν. Η σκηνή μου ηρημώθη και πάρα τα σκηνία μου κατεκόπησαν. Η ύμου εχωρίζει σαν να περνούν και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει πλέον ο εκτείνων την σκηνή μου και σηκώνων τα παραπετάσματά μου. Επειδή οι ποιμένες εμοράμβησαν και τον Κύριον δεν εξεζήτησαν, δια τούτο δεν θέλουν σκεποδοθεί και πάρα τα πίμνη αυτών δεν έχει διασκορπιστεί. Ιδού, ήχος το λίγο έρχεται, και συγκίνηση μεγάλη εκ τη γη του Βορρά για να καταστήσει τα σπόρια του Ιούδα ελίωση κατοικία θεών. Κύριε, γνωρίζω ότι ο γνώστο του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπατούντο ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαρρήματα. Κύριε, πέδευσόν με πριν εν κρίση. Μη εν το θυμό σου, για να μην με συντελέσει. Έξε το θυμό σου επί τα έθνη, να μην γνωρίζω γιάσε και επί γενεά. Έτσι δεν επικαλούνται το όνομά σου. Διότι κατέφραγαν τον Ιακώ και κατηνάλωσαν αυτό και κατέφυγαν αυτό και γυρίμωσαν την κατοικία του. Προειδοποιεί ο Θεός και λέει: σύναξον εκ της γης την περιουσία σου, σύ κατοικούσα εν οχυρώματι. Διότι ούτω λέει Κύριος, ιδού εγώ θέλω εξεντονίσει τους κατοίκους της γης ταύτης, την φορά, ταύτην την φορά, και θέλω στενοχωρήσει αυτούς, ώστε να έβρωσει αυτό. Θα τους εξεντονίσω, θα τους διασπείρω δηλαδή, και πράγματι οι Ισραηλίτε διασπαρήκανε, αλλά μιλάει και για όλη τη γη όμως, όπως βλέπετε. Κάνει μια προφητεία η οποία είναι μεν για τον Ισραήλ, αλλά εδώ βλέπετε θα εξφενδονήσω τους κατοίκους της γης. Θα τους εξφενδονήσω. Και ο Ισαΐ, ο Ιερεμίας λέει «Ουέι σε με δια τη θράψη μου, η πληγή μου είναι οδυνηρά, αλλά εγώ είπα το όντι τούτο είναι ο πόνος μου». Και εδώ κλαίει για το λαό ο οποίος κάνει αυτά, διότι λέει στο 21 «Οι ποιμένες εμοράμφησαν και τον Κύριο δεν εξεζήτησαν». Αφού βλέπουν ότι έρχεται το κακό, δεν ζητάνε τον Κύριο. Δεν ζητάνε τον Κύριο. Να πούνε «Κύριε, όταν βλέπουμε να έρχεται κακό, όταν βλέπουμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ποιον πρέπει να εξεζήσουμε? Τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Τον Κύριο θα εξεζήσουμε. Αφού βλέπουν δεν πάνε καλά, οι ποιμένες δεν εμοράμφησαν. Και αντί να εξηγήσουν τον Κύριο, προσπαθούν να κάνουν γιορτές, φασαρίες, εκδηλώσεις, συναισθιάσεις το ένα το άλλο, κόβουν πίτες, φτιάνουν το άλλο. Γιατί κάνουν όλα αυτά? Για να μπορέσουν να μπαλώσουν τα πράγματα, να παρηγορηθούν. Μαζί ήταν το Θεό κατευθείαν. Παράτα τα αυτά. Έτσι θα γονατίσουμε, θα προσευχηθούμε, θα νηστεύσουμε, θα ζητήσουμε το Θεό, θα μετανοήσουμε, θα συντριβούμε. Αυτό είναι. Και εμοράμφησαν, λέει, ποιμένες. Και δεν εξεζήτησαν τον Κύριο, γιατί το δεν θα τους ευωδοθεί. Και πάντα τα πίμνια αυτών θα διασκορπιστούν. Ποιμένες που δεν εξητούν τον Κύριο, μάθετε το ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες δεν θα υπάρξει πίμνιο το οποίο δεν θα διασκορπιστεί. Θα σκορπίσει. Γιατί? Γιατί τον Κύριο δεν εξεζήτησαν. Οι ποιμένες εμοράμφησαν. Ιδού ήχος στο λίμνο έρχεται συγκίνηση μεγάλη εκ της γης του Βορρά για να καταστήσει τα σπόλεις του Ιούδα ερήμος, είναι από ερχότανε ο Ναβουχοδονόσορ, κατοικία θώων, θώων παραδείσα καλλιών. Κύριε, γνωρίζω ότι η ράβδος του ανθρώπου δεν εξαρτάται, ότι ο οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται από αυτού. Του περιπαντούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνει τα διαβήματα αυτού. Κύριε, πέδεψόν με, πλην εν κρίση. Μη εν το θυμό σου. Υπάρχει περίπτωση να σε παιδεύσει ο Κύριος εν κρίση για παιδαγωγική, αλλά υπάρχει και περίπτωση να σε παιδεύσει στο θυμό του. Οπότε θα σε συντελέσει, για να μην με συντελέσεις. Τότε σε συντελεί ο Θεός. Παίδεψέ με, Κύριε, αλλά εν κρίση, για να συνέλθω.
Εκείνο που λέει όντι να αγαπά Κύριος ελέγχει και παιδεύει. Όχι όμως να με συντελέσεις. Όχι στο θυμό σου. Και φτάνει στο θυμό όταν ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Έξιε το θυμό σου επί τα έθνη. Τα μη γνωρίζοντά σε. Και πηγενεάς έθνες δεν επικαλούνται το όνομά σου. Διαβάστε από το Ιώτα Αλφα, από το 1 έως το 6, γιατί είναι ένα σπουδαίο. Ο λόγος δινόμενος προς ιερεδούμενων παρακυρίου λέγον, ακούσατε τους λόγους της διαθήκης αυτής και λαγίσατε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επικατάρατος ο άνθρωπος, όσοι δεν υπακούει τους λόγους της διαθήκης αυτής, την οποία προσέταξα εις τους πατέρας ημών, καθήν ημέρα εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου, εκ της καμίου της Ιδυράς, λέγον, ακούσανε τις φωνής μου και πράτελε αυτά, κατά πάντα όσα προσέταξε εις εσάς. Και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός ημών. Δια να εκπληρώσω τον όρκο τον οποίο όμως από τους πατέρας ημών, να δώσει σε αυτούς ρέγουσα γάλα και μέλι, ως εν τη μέρα αυτά. Τότε απεκρίθη και είπα αμήν Κύριε. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμία παρακυρίου λέγον, ακούσατε τους λόγους της διαθήκης ταύτης και λαλήσατε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις δεν υπακούει εις τους λόγους της διαθήκης ταύτης. Μόνο αυτό να πάρετε, δεν χρειάζεται τίποτα. Καταραμένος ο άνθρωπος. Μπορεί να κηρύττει το λόγο του Θεού. Λέει αυτός δεν κηρύττει δια πνεύματος. Όχι μόνο δεν κηρύττει, αλλά σου λέω αδελφοί ότι είναι καταραμένος. Καταραμένος ο αδελφός που λέει για το Χριστό. Μάλιστα. Και ξέρετε γιατί είναι καταραμένος? Διότι λέει επικατάρατος ο άνθρωπος που δεν υπακούει εις τους λόγους της διακήρυξης. Το ξέρετε. Μπορεί να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να είναι καταραμένος. Και μπορούμε να στεριώσουμε, δεν μπορούμε να αυτά, όλο σκάνδαλα, όλο τούτο, ολοκίνο, τα πάντα. Όλα του φταίνει. Τι είναι, είσαι καταραμένος αδελφέ, δεν καταλαβαίνεις. Και είσαι καταραμένος γιατί δεν υπακούεις τη διαθήκη του Χριστού. Εάν τότε ήταν μια διαθήκη η οποία ήταν προστορινή και ήταν καταραμένη, σε πείτε τώρα που είναι η διαθήκη του Χριστού. Είπε ο Θεός ελάχιστε, λέει το πάλε. Προς τους πατέρες ημών πολλάτισε πολυτρόπος, αλλά εν τες κάτες ταύτες ημέρες ελάχισε η σημάδια του Υιού. Είσαι καταραμένος. Τι πάει να κάνει, τι φτιάχνει. Φτιάνει και σκορπίζει. Όσοι δεν συνάγει με τεμού, σκορπίζει. Τι κάνει. Ακούτε τι λέει. Καταραμένος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν υπακούει στους λόγους της διαθήκης ταύτης. Και περπατάς και λες, ανήκω στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Ανήκω στην εκκλησία την Ευαγγελική, ανήκω εδώ, ανήκω εκεί και μπορεί να καθιέσαι κιόλας. Κι όμως να είσαι καταραμένος από το Θεό. Γιατί δεν υπακούεις στους λόγους της διαθήκης ταύτης. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος υπακούει είναι ευλογημένος. Θα μου πεις δεν θα κάνουμε λάθος. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Θα καταλάβουμε το λάθος και θα μετανοήσουμε. Είναι μέσα στη διαθήκη αυτό. Μέσα στη διαθήκη του Χριστού. Το να καταλάβεις το λάθος, να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, και αυτό είναι μέσα στη Διαθήκη. Αλλά το να λες άλλο από εκείνο που λέει η Διαθήκη, να μην υπακούεις εις τη Διαθήκη του Χριστού, δεν συγχωρείται. Σας το λέω, διότι υπάρχουν αμαρτήματα που μπορεί ο άνθρωπος να πέσει και να επιστρέψει κλαίγοντας όπως ο άσωτος γιος. Αλλά υπάρχουν αμαρτήματα που δεν συγχωριόνται. Το να διαστρέψεις το λόγο του Θεού, το να υπακούεις σε άλλα βιβλία και σε άλλες εντολές ανθρώπινες εκτός από του Χριστού, δεν σηκώνει αυτό το πράγμα. Είσαι επικατάρατος. Πάει, τελείωσε. Είναι καταραμένος. Αυτοί που προσπαθούν να συγκολλήσουν, να πούνε όλοι μαζί είμαστε αδέλφια, πάλι ένας μια μέρα ένας μεθυσμένος, όλοι του Θεού είμαστε, δεν είμαστε του Θεού όλοι. Είσαι και μεθυσμένος. Άμα ήσουν του Θεού θα ήσουν μεθυσμένος και θα αγλαστήμαγες. Θα το πάρουμε με τη στάσουλα. Όλοι του Θεού δεν είμαστε του Θεού. Τι είμαστε εμείς? Είσαι πλάσμα του Θεού. Αλλά έχεις φύγει από το Θεό και έχεις πάει στο στρατόπεδο του διαβόλου. Αυτό έχεις πάει. Κάνει. Δεν είσαι παιδί του Θεού. Αν είσαι ένα παιδί του Θεού θα βλαστήμαγες το Θεό. Και εμείς παιδιά του Αβραάμ είμαστε, λέγανε οι Ισραηλίτες. Δεν λέγανε παιδιά του Θεού, δεν τολμούσανε. Αλλά παιδιά του Αβραάμ. Αν ήσασταν λέει παιδιά του Αβραάμ,
θα αναγνωρίζετε αυτό το οποίο κάνω εγώ, διότι ο Αβραάμ επιθύμησε να δει μια μέρα δική μου. Αλλά δεν είστε παιδιά του Αβραάμ. Δεν ποιανού είμαστε, είσαστε του διαβόλου τους, λέει. Ακούτε. Είσαστε του διαβόλου, παιδιά. Και εδώ λοιπόν λέει, επικατάρατος ώστε δεν υπακούει στους λόγους της διατήρησης τάφης, την οποία προσέταξα εις τους πατέρας σας. Καθήν ημέρα εξήγαγον αυτούς εκ της γης Αιγύπτου, εκ της καμίνου της Ιδυράς, και τους είπα τότε, ακούσατε τις φωνής μου και πράττετε αυτά. Κατά πάντα όσα προσέταξα εις εσάς, να πράττετε. Και θέλετε είστε λαός μου, εάν πράττετε. Και εγώ θέλω είστε Θεός σας, εάν πράττετε αυτά. Για να εκπληρώσω τον όρκο τον οποίο νόμωσα προς πατέρα σας, να δώσω εις αυτούς τη γη ρέουσα, να δώσω εις αυτούς γη ρέουσα, γάλα και μέλι ως εν τη μέρα ταύτη. Τότε εφόσον θα πράτετε και θα ακολουθείτε τους λόγους μου, τότε θα ευλογηθείτε. Θα είμαι Θεός σας, θα είστε λαός μου και θα σας δώσω και τη γη την οποία σας υποσχέθηκα, την οποία ορκίστηκα. Και ο Ιερεμίας μετά την προφητεία αυτή είπε, απεκρίθην και είπα, αμήν Κύριε, δόξα στο Θεό, αμήν. Έχεις δίκιο, αμήν.